Πάμε στην επόμενη συζήτησή μας. Καλησπέριζω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον νεάρχη εξωτερικών του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλησπέρα σας, κύριε Κατρούγκαλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θα επικαλεστώ και την ιδιότητά σας ως καθηγητή συνταγματικού δικαίου για να σας ρωτήσω για αρχή ποιες ακριβώς, επειδή όντως υπάρχει αυτό το άρθρο που διάβασε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης και λέει εν πάση περιπτώσει ότι πάνω απ' όλα είναι η διασφάλιση της συλλογικής υγείας, της δημόσιας υγείας για να το πω σωστά, ποιες είναι οι ενστάσεις σας, όχι μόνο οι νομικές, οι συνταγματικές και οι πολιτικές επί της επίκλησης του Πρωθυπουργού. Πρώτα-πρώτα ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε το άρθρο 25, ξέχασε άλλες συνταγματικές διατάξεις. Δεν είναι όμως, κύριε Μελικόνη, το ζήτημα η ερμηνεία του συντάγματος. Ένας πολίτης δεν πρέπει να είναι συνταγματολόγος για να μπορεί να απολαμβάνει τις ελευθερίες του ή να κινείται στην πολιτική σφαίρα. Ποια είναι τα πράγματα στα οποία νομίζω μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Θα συμφωνούσε ενδεχομένως μέχρι ένα σημείο και ο συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας προηγουμένως. Πρώτο, ότι ο εμβολιασμός είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε για να πετύχουμε αυτή την συλλογική ανοσία, το τείχος ανοσίας στην κοινωνία μας. Όχι το αποκλειστικό μέσο, νομίζω ότι είναι ένα από τα σφάλματα της κυβέρνησης ότι υποτίμησε εν ώψη της ροζ εικόνας που ήθελε να δώσει για το τέλος της πανδημίας τα άλλα αναγκαία μέτρα προστασίας, όπως είναι οι αποστάσεις, όπως είναι η μάσκα. Το είδαμε και στην εικόνα του 90% εμβολιασμένων αυτό εξάλλου που λέτε. Ακριβώς. Όμως ο στόχος του όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού εμβολιασμένων είναι ένας στόχος ορθολογικός που υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο τμήμα και της επιστημονικής κοινότητας. Το δεύτερο όμως ζητούμενο είναι αυτός ο στόχος να επιτευχθεί χωρίς να έχουμε κάποια υποχώρηση στα δικαιώματα και στις ελευθερίες. Γιατί είναι μια ειδική περίοδος αυτή που διανύουμε. Πρέπει να δεχόμαστε ορισμένους περιορισμούς, εύλογους ελέγχους για παράδειγμα. Είναι σημαντικό όμως η κοινωνία που θα προκύψει μετά από την πανδημία να μην είναι μια κοινωνία ελέγχων, να μην είναι μια κοινωνία στην οποία έχουμε παραδώσει δικαιώματα και ελευθερίες. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο αρχικών δεδομένων που καταλήγει. Το κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό στο σύνολο της κοινωνίας. Αυτό είναι αντίθετο και στο Σύνταγμά μας και σε μια σειρά από διατάξεις διεθνούς δικαίου, ούτε καν η κυβέρνηση δεν επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είναι συνταγματικά ανεκτός ο εμβολιασμός, ο υποχρεωτικός σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες. Ναι. Και στο παρελθόν το είχαμε αυτό. Αυτοί που εργάζονται σε υγειονομικά καταστήματα έπρεπε να εμβολιαστούν κατά της υπατήτιδας. Ξέρουμε όλοι για τον παιδικό εμβολιασμό. Προσοχή όμως τώρα. Ακόμα και εκεί που ο εμβολιασμός μπορεί να επιβληθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες, δεν πρέπει τα μέτρα τα οποία προβλέπονται για να εφαρμοστεί αυτός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός να έχουν ούτε τιμωρητικό χαρακτήρα, ούτε να εισάγουν διακρίσεις που δεν δικαιολογούνται από τη φύση του μέτρου, ούτε να ξεπερνούν κάποιο όριο. Αυτό που λέμε η αρχή της αναλογικότητας. Να το πω αυτό με ένα παράδειγμα. Η ίδια κυβέρνηση όταν επέβαλε στους πυροσβέστες, στην ΕΜΑΚ, την υποχρέωση εμβολιασμού, λογικό μέτρο. Για αυτούς που δεν είχαν εμβολιαστεί, τι προέβλεψε? Να μετατεθούν σε άλλες μονάδες. Αυτό είναι απολύτως εύλογο μέτρο, το οποίο και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και δεν έχει χαρακτήρα τιμωρίας. Αυτή λοιπόν τη λογική πρόβλεψη δεν την επεξέτεινε στις άλλες κατηγορίες για τις οποίες πρόβλεψε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Εκεί εκκινεί από μια τιμωρητική λογική, την οποία παρά την σχετική, το σχετικά μιλήχιο ύφος του, ουσιαστικά υποδόρια επανέλαβε και ο συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά η απειλή είναι ότι θα γίνει ο βίος σας αβίωτος αν δεν κάνετε το εμβόλιο. Όχι μόνο στην περίπτωση του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Πάρτε το παράδειγμα του μέτρου της απαγόρευσης στις προσέλευσης στα εστιατόρια σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, ακόμα και αν μπορούν να αποδείξουν ότι δεν έχουν μολυθεί από την ασθένεια με ένα rapid test. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο. Αυτό έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, που είναι ο πολιτικός οργανισμός που μεριμνά για την περιφρούρηση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων, ότι είναι αντίθετο στο σύστημα δικαίου που επικρατεί στην Ευρώπη. Τι είπε σε ένα πρόσφατο του Ιανουαρίου του 2021,
ψήφισμα, που μάλιστα ψηφίστηκε και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δύο σύντομες φράσεις και σας διαβάζω. Κανείς δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις επειδή δεν έχει εμβολιαστεί λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί. Και ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και κανείς δεν πρέπει να πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να εμβολιαστεί αν δεν το επιθυμεί. Πέρα από αυτά τα νομικά, η τελευταία φράση και μετά να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εν όψη της αποτυχίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πετύχει τον εμβολιασμό σε επίπεδο 70% που είχε θέσει ως στόχο για τον Ιούνιο, όπως κάνει πάντοτε όταν δεν πετυχαίνει ένα στόχο, προσπαθεί να μεταθέσει την ευθύνη από τον ίδιο στην κοινωνία. Και εισάγει μάλιστα ένα ιδιαίτερα διχαστικό λόγο γι' αυτό. Κατηγόρησε εμάς, τους πολιτικούς του αντιπάλους, που έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία υπέρ της δημόσιας υγείας για υγειονομικό σαμποτάζ, και στη συνέχεια επεξέτεινε αυτή την έμεση απειλή στο σύνολο της κοινωνίας, λέγοντας ότι οι ελευθερίες στάγουν στο εξής μόνο όσοι τις δικαιούνται. Λες και υπάρχουν άνθρωποι σε μια δημοκρατία που δεν δικαιούνται να έχουν ελευθερίες. Κύριε Κατρούγκαλε, σε αυτή τη φάση να συμφωνήσουμε ότι αυτά που λέτε είναι εύλογα, με την έννοια, εννοώ ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι δεν έχει εξαντληθεί η επιχειρηματολογία ή η προσπάθεια να πιστεί η κοινωνία. Όμως, επειδή τα προβλήματα που περιέγραψε πριν ο κύριος Καλιάνος θα έρθουν μπροστά μας, θα υπάρξουν επιχειρηματίες οι οποίοι θα έρθουν σε δίλημα πώς να διαχειριστούν εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Θα υπάρξουν πελάτες που θα πιέσουν αυτούς τους επιχειρηματίες και θα τους λένε: εγώ δεν μπαίνω μες στο μαγαζί σου αν ο πολιτής ή η πολίτρια είναι ανεμβολίαστος. Όταν θα εξαντληθούν τα επιχειρήματα, τι θα πρέπει να γίνει μετά, κατά τη γνώμη σας? Ας ξεκινήσουμε από το αντίστροφο. Εάν εφαρμοστούν τα μέτρα όπως τα λέει η κυβέρνηση, θα είναι καλύτερα? Εγώ σας λέω ευθαρσώς. Βλέπετε έκρηξη ποτέ... κοινωνική δηλαδή εσείς? Βέβαια. Δύο πράγματα προβλέπω. Το ένα είναι ένα διχασμό της κοινωνίας που μπορεί να οδηγήσει σε ένα κοινωνικό αυτοματισμό. Λες και η βασική διαφορά που έχουμε είναι μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Το δεύτερο είναι ότι το ίδιο το μέτρο είναι αποτελεσματικό και αυτό φάνηκε από το διάλογο που είχε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ραγκούσης, με τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Το ρώτησε το εύλογο. Εάν, όπως λέτε, στο υγειονομικό προσωπικό στο μέλλον, αν εφαρμοστεί εκεί, στο ΕΣΥ, παρόμοιο μέτρο εξαναγκασμού. Και το μέτρο είναι η αναστολή εργασίας. Πώς θα καλύψετε τα κενά? Αυτό είναι ένα πολύ υπαρκτό ερώτημα. Και τι απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός? Θα δούμε. Αυτό σημαίνει ότι και παντελής έλλειψη προετοιμασίας υπάρχει και δεν έχουν αντιληφθεί ποιο τζίνι βγάζουν από το μπουκάλι όταν ουσιαστικά προετοιμάζουν ένα παρόμοιο διχασμό της κοινωνίας βασισμένο σε ένα apartheid εμβολιασμένων, μη εμβολιασμένων, που και νομικά, συνταγματικά, από πλευράς διεθνούς δικαίου, από πλευράς κατευθύνσεων που έχει δώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, δεν είναι ορθό, και στην πράξη θα είναι βαθύτατα αναποτελεσματικό και δικαστικό. Τώρα, κύριε Κατρούγκαλε, για να προλάβουμε να μιλήσουμε και για το χαρτοφυλακείο σας, θέλω να σας ρωτήσω. Είδαμε, έστω και έπειτα από οργιώδες διπλωματικό παρασκήνιο, μία καθαρή αποδοκιμασία από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την απόπειρα Ερντογάν να δημιουργήσει τελεσμένα στα Βαρόσια. Από την κινητοποίηση Αθήνας και Λευκωσίας, είστε ικανοποιημένος? Παρά το γεγονός, πρέπει να σημειώσω ότι δεν συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που είχατε ζητήσει εσείς. Δύο πράγματα ζητήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ακριβώς για να υπάρξει στρατηγική. Διότι το ότι δεν έχουμε αποτελεσματική στρατηγική αποτροπής φάνηκε από το ότι συνέβη ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία αυτό που συνέβη. Το δεύτερο που ζητήσαμε είναι να ζητήσει η Ελλάδα μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά να έχουμε και εμείς πρωτοβουλία σε κάτι τέτοιο. Μην κρυβόμαστε πίσω από ότι η Λευκωσία θα πρέπει να ενεργήσει πρώτη, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, για να δούμε πώς θα μπορέσει να πιεστεί η Τουρκία με συγκεκριμένες κυρώσεις, με συγκεκριμένα μέτρα που θα τις μεταφέρουν κόστος. Γιατί κακά τα ψέματα έχει προεξοφλήσει ο πρόεδρος Ερντογάν τις φραστικές καταδίκες. Τις έχει μάλιστα ενσωματώσει στον ίδιο τον πολιτικό του λόγο. Τις έχει εργαλειοποιήσει. Και αν η αφήγηση Ερντογάν ότι θα μας πούν οι εχθροί της Τουρκίας ή όσοι έχουν παρασυρθεί
τάχα από την Κύπρο και την Ελλάδα, ότι αυτά που κάνετε είναι παράνομα. Εμείς όμως θα τους ακούσουμε, αλλά τις συμβουλές τους δεν πρόκειται να τις εφαρμόσουμε. Θα κάνουμε ό,τι πιστεύουμε εμείς. Εμφανίζεται δηλαδή στο εσωτερικό του και σε μια περίοδο που έχει προβλήματα και νοημοποίησης λόγω της κατάστασης της οικονομίας και γενικότερα θέματα, ως ο αγέροχος ηγέτης που αποκρούει τη συνωμοσία των εχθρών της Τουρκίας. Ναι. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και στην αντιπολίτευση της Τουρκίας φωνές που να αντιδρούν σε αυτή την πολιτική. Οι κεμαλιστές πολλές φορές έχουν πιο εθνικιστικές σχέσεις από αυτές του πρόεδρου Ερντογάν. Ότι η μόνη αποτελεσματική μέθοδος είναι, όπως είπα προηγουμένως, να έχουν κόστος οι ενέργειες αυτές για την Τουρκία. Άρα, επειδή μιλήσατε για το χρονικό μιας προαναγγελθήσεις πρόκλησης, υπήρχε όμως τρόπος να αποσωβηθεί στα σοβαρά? Εννοώ με βάση και τους μετρημένους και διαρκώς διαπιστωμένους συσχετισμούς στην Ευρώπη. Είδατε ότι μόλις χθες η κυρία Μέρκελ δίσταζε να βρει έναν απαλό, έστω και αρνητικό χαρακτηρισμό για αυτό που έκανε ο Ερντογάν. Μα σαφώς και υπάρχει. Ακριβώς, μάλιστα, δεν είμαστε οι μόνοι που προειδοποιούσαμε. Ο ελληνοκύπριος διαπραγματευτής είχε πει σε κανένα μήνα πριν ότι αν δεν κάνουμε κάτι χθες, σε λίγο θα είναι πολύ αργά για την αμόχωστο και για το σύνολο των κατεχομένων. Αυτό το κάτι τι θα μπορούσε να είναι? Ακριβώς εκεί έρχομαι. Δεν θα ήταν υπεύθυνη μια πολιτική δύναμη, και εμείς θέλουμε να είμαστε και υπεύθυνοι και πατριωτική δύναμη, εάν ασκεί μόνο κριτική εκ των υστέρων και όχι προτάσεις εκ των προτέρων. Ποια ήταν η πρότασή μας? Να διασυνδεθεί το Κυπριακό μαζί με τα διμερή ελληνοτουρκικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Να μην συμφωνούσαμε τον Ιούνιο στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνουμε δωρεάν την έναρξη της διαπραγμάτευσης για την αναβάθμιση της Θελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, εάν δεν αντλούσαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Άγκυρα. Αυτό ήταν πολύ κρίσιμο και από πλευράς χρονικής και από πλευράς απόφασης. Γιατί την αναβάθμιση της Θελωνιακής Ένωσης τη θέλει διακαώς η Τουρκία σε μια φάση που η οικονομία της έχει προβλήματα. Το θέλουν όμως και εκείνες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μεγάλες οικονομικές συναλλαγές με αυτήν και που συνήθως τις βρίσκουμε απέναντι όταν μιλάμε για τη Ρώσεις. Η Γερμανία μεταξύ αυτών των χωρών. Εκεί λοιπόν ήταν η κρίσιμη στιγμή να θέσουμε το ζήτημα των υποχρεώσεων της Τουρκίας να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τον πήχη πολύ χαμηλά, απλώς να υπάρχει ένα ήσυχο καλοκαίρι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ξεχνώντας και ότι η Κύπρος είναι κομμάτι του ελληνισμού. Δεν μπορεί να έχουμε ήσυχο καλοκαίρι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να είμαστε επαναπαυμένοι όταν αυτά προδιαγραφόταν το έγκλημα που θα συνέβαινε στην Αμόχωστο, και ότι ακόμα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν περάσει το καλοκαίρι, η αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας θα είναι εκεί παρούσα. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να συγκληθεί Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για να αποκτήσουμε επιτέλους μια πολιτική, όχι αδράνειας, πολιτική συγκεκριμένη λύσεων, όχι μόνο για το Κυπριακό, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα. Η τελευταία φράση που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η κριτική δεν προέρχεται μόνο από το δικό μας χώρο. Ήταν χαρακτηριστική η άμεση πρώτη αντίδραση της Καθημερινής, μιας σοβαρής αλλά φιλικής προς τη Νέα Δημοκρατία εφημερίδας, που στην άμεση ανάλυση σε αυτή τη στήλη που είχε ηλεκτρονικά η εφημερίδα σχολίαζε ως εξής αυτό που έγινε στην Αμόχωστο. Εισαγωγικά το διαβάζω: αποτελεί μια ακόμα θλιβερή υπόμνηση του τι μπορεί να συμβεί όταν έναντι της διπλωματικής δράσης και της προνοητικότητας επιλέγεται η αναβλητική ακινησία. Ναι, αν αυτό συμπληρωνόταν και με το πώς απεφάνθη ο κυπριακός ελληνισμός στο σχέδιο Ανάν, θα ήταν πληρέστατο, αλλά δεν έχουμε το χρόνο να το κουβεντιάσουμε αυτό, κύριε Κατρούγκαλε. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, πάντα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ξέρετε πάντοτε ότι όταν δίνουμε τη δυνατότητα στους λαούς να επιλέγουν, η τελική τους απόφαση όταν είναι πλήρως ενημερωμένη είναι ορθή. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι μαζί με τους Τουρκοκυπρίους που αντιδρούν στην προσπάθεια της Τουρκίας ουσιαστικά να καπελώσει τη βούλησή τους,
Είναι από το στερούμε κομμάτι ενός ενιαίου λαού, του Κυπριακού, να προσπαθήσουμε να κινηθούμε για να έχουμε ένα ενωμένο νησί με μια δίκαιη λύση όπως αυτές, όπως αυτή που περιγράφεται στις θέσεις του ΟΗΕ. Διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.